Όσοι δεν πιστεύουν στη μαγεία είναι και αυτοί που δεν θα την ανακαλύψουν ποτέ στη ζωή τους, λέει ένα ρητό. Και σε αυτή τη φράση στηρίζεται η ταινία που θα ασχοληθούμε μαζί της στο σημερινό επεισόδιο. Ο Δόκτωρ Περίεργος λοιπόν κυκλοφόρησε το 2016 στους κινηματογράφους και έτρεξα να το δω όπως τρέχει ο 13χρονος όταν βλέπει PlayStation. Βασικά και τώρα σε αυτή την ηλικία που είμαι, άμα δω PlayStation πάλι έτσι τρέχω. Δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει και σε κάποιο άλλο βίντεο, αλλά ο Βενέδικτος Cumberbatch είναι από τους ηθοποιούς που όπου και να παίζουν θέλω να πάω να τους δω. Είτε παίζει έναν ιδιοφυή πολυλογά detective, είτε παίζει έναν δράκο πολυλογά που φυλάει έναν πολύτιμο θησαυρό. Στο θέμα μας όμως, σήμερα έχουμε έρθει εδώ για να δούμε τα top 10 λάθη της ταινίας Doctor Strange και μπορώ να ομολογήσω ότι είναι από τις πιο δύσκολες αποστολές που είχα μέχρι σήμερα, guys. Έτοιμοι! Φύγαμε! Όταν λέω παιδιά πως η σημερινή ταινία ήταν μια δύσκολη αποστολή, το λέω και το εννοώ. Αφού το Doctor Strange αποτελείται κατά κύριο λόγο από CGI σκηνές, οι οποίες εάν έχουν λάθος είναι δύσκολο να αντιμετωπίσεις, αλλά συνήθως δεν έχουν και λάθος επειδή όλα γίνονται αυτόματα από υπολογιστή. Και οι υπολογιστές, δεν κάνουν λάθη. Πριν προχωρήσουμε, θέλω να πας και να κάνεις ένα χαρούμενο μπλε το κουμπί του like που βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο, γιατί αυτό το γκρι που είναι τώρα μου χαλάει το feng shui και δεν μπορώ να προχωρήσω. Επίσης μείνε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, γιατί εκεί υπάρχει το δικό σας λάθος, το λάθος που εγώ παίζω τη σκηνή και εσείς προσπαθείτε να το βρείτε. Πάμε! Νούμερο 1. Μα και φυσικά το πρώτο λάθος της ταινίας θα βρίσκεται στα πρώτα λεπτά της και συγκεκριμένα στο 5:31. Go and check it. Ο δόκτωρας λοιπόν βρίσκεται στη μέση μιας χειρουργικής επέμβασης την οποία την κάνει με μουσική υπόκρουση. Βέβαια αναρωτιέμαι εάν ήταν στην Ελλάδα αυτό το νοσοκομείο πώς θα ήταν η αντίστοιχη σκηνή. Βρισκόμαστε λοιπόν στη σκηνή του χειρουργείου και θέλω να καρφωθούν τα μάτια σας στα χέρια του ντόκτορ, γιατί αν δούμε στην αρχή δείχνει σε μία σκηνή ότι κρατάει με τα δύο χέρια μία τσιμπίδα, όμως την επόμενη στιγμή στο μακρινό πλάνο βλέπουμε πως και στα δύο χέρια κρατάει δύο εντελώς διαφορετικά εργαλεία. Ταινιά, βιάζεσαι. Ακόμα δεν έχει γίνει μάγος και κάνει μαγικά. Νούμερο 2. Μένουμε στο χώρο του νοσοκομείου, όμως τώρα πάμε σε ένα άλλο σημείο και συγκεκριμένα έξω στο διάδρομο, όπου η Dr. Palmer ενημερώνει τον Dr. Strange για έναν άλλο ασθενή. Και θέλω να προσέξετε όταν βγαίνουν έξω από το σημείο που γινόταν η εγχείρηση, ότι πίσω και αριστερά από την Dr. Palmer υπάρχουν δύο γυναίκες που συνομιλούν. Όμως στο αμέσως επόμενο κοντινό πλάνο που μας δείχνει από μπροστά την Dr. Palmer, τώρα έχουν εξαφανιστεί. Και πιστέψτε με, αυτό το συγκεκριμένο πράγμα στη συγκεκριμένη ταινία είναι το πιο φυσιολογικό και το λιγότερο περίεργο πράγμα που συνέβη στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Νούμερο 3. Είμαστε πάλι σε χειρουργείο, αλλά σε διαφορετικό ασθενή αυτή τη φορά. Να σημειωθεί εδώ ότι σε αυτή τη σκηνή η εγχείρηση που γίνεται είναι στο κεφάλι, που σημαίνει ότι είναι πολύ, πολύ σοβαρή. Όμως οι πρωταγωνιστές της ταινίας μας μάλλον έχουν ελληνικές ρίζες, γιατί κανείς τους δεν φοράει μάσκα μέσα στο χειρουργείο. Όπα, όπα, αστυνομία παιδιά, βάλτε μάσκες γρήγορα. Νούμερο 4. Είμαστε στο σημείο που ο Dr. Strange κλαίει τη μοίρα του για τα τρεμάμενα χέρια του, όπου ο ίδιος κατέστρεψε σε ένα τρακάρισμα που έγινε αφού ο κεφτές οδηγούσε και κοίταζε το κινητό του. Και αφού με έναν μαγικό τρόπο κατάφερε να επιβιώσει από την σύγκρουση και από τις 8.000 κολοτούπες που έφερε το αμάξι του, ο Strange λοιπόν σε αυτή τη σκηνή μιλάει με έναν άλλο γιατρό, ο οποίος του αρνείται να τον εγχειρήσει αφού θεωρεί πως η εγχείρηση αυτή είναι απίθανο το να πετύχει. Ο δόκτωρ λοιπόν τα παίρνει στο κρανίο και πετάει οτιδήποτε έχει πάνω στο τραπέζι κάτω στο πάτωμα, συμπεριλαμβανομένου και του λάπτοπ. Όμως στο επόμενο μακρινό πλάνο, κάτω στο πάτωμα υπάρχουν μόνο χαρτιά και το λάπτοπ, εάν προσέξουμε, βρίσκεται πάνω στην καρέκλα. Για να μην μιλήσω για μια επόμενη σκηνή που το ξαναπαίρνει πάλι το λάπτοπ και το ξαναβάζει πάνω στο τραπέζι, όμως δεν το στείνει, το αφήνει κάτω κλειστό και όταν σηκώνεται μετά όταν μας δείχνει στο μακρινό πλάνο, το λάπτοπ είναι και πάλι στημένο στη θέση του. Ρε παιδιά, είπαμε να κάνουμε τοποθέτηση προϊόντος. Οκ, μαζί σας. Αλλά να γίνεται σωστά.
Νούμερο 5. Έχουμε αλλάξει σκηνή, αλλά έχουμε αλλάξει και χώρα, αφού ο Strange ψάχνει απεγνωσμένα θεραπεία, τόσο απεγνωσμένα που είμαι σίγουρος ότι έχει παραγγείλει και μηχάνημα για να πίνει νερό με όζον, που, όπως λένε στην τηλεόραση, θεραπεύει τα πάντα. Που, πέρα από την πλάκα, θα πρέπει να είσαι πολύ οζόν για να πιστέψεις κάτι τέτοιο, αλλά ξεφύγαμε πάλι. Θέλω να προσέξετε τα χέρια του Dr. Strange, που φοράει και στα δυο του χέρια επιδέσμους. Λίγα δευτερόλεπτα μετά όμως, όπου ο Strange περνάει από την Ομόνια του Νεπάλ, του επιτίθεται ένα τρίο κλεφτών και προσπαθεί να του πάρει την τσάντα και το ρολόι. Ο Strange λοιπόν, για να τους αποφύγει, έχει την φοβερή ιδέα να βαρέσει μπουκέτο σε έναν από τους κλέφτες. Όμως αν προσέξουμε την ώρα που δίνει αυτό το μπουκέτο, το χέρι του δεν έχει πια επίδεσμο. Ρε ντόκτορ, τώρα που τον χρειάζεσαι τον επίδεσμο, τώρα δεν το φοράς. This was a mistake. Νούμερο 6. Ναι, πάλι είμαστε στην ίδια περιοχή. Αλλά τώρα θα πάμε στην σκηνή όπου ο Dr. Strange περπατάει μέσα στο πλήθος. Αλλά πριν πάμε στο λάθος, θέλω να δείτε μία πολύ ωραία λεπτομέρεια που υπάρχει εδώ. Και η λεπτομέρεια είναι, παιδιά, πως αν προσέξουμε στο μακρινό πλάνο που μας δείχνει από τα πλάγια τον Dr. Strange και κοιτάξουμε από πίσω του μέσα στο πλήθος, θα δούμε πως είναι εκεί βρίσκεται ο μυστηριώδης τύπος με την καμπαρτίνα που θα εμφανιστεί αργότερα στο μπροστινό πλάνο και θα τον δούμε από πίσω του. Μπράβο, ταινία. Πάμε στο λάθος όμως, γιατί γι' αυτό έχετε έρθει σε αυτό το βίντεο και θέλω να προσέξετε στις καμάρες που υπάρχουν αριστερά από τον Dr. Strange όπως εμείς τον βλέπουμε από πίσω. Και θα δούμε πως πάνω στις καμάρες υπάρχουν κάποια μικρά μαϊμουδάκια, βασικά αρκετά μαϊμουδάκια, όμως στο αμέσως επόμενο πλάνο που μας το δείχνει από μπροστά, τα μαϊμουδάκια δεν είναι πουθενά. Ρε παιδιά, βάλτε 2-3 CGI μαϊμουδάκια. Τόσο CGI έχει ταινία. Αυτό τσουγκουνευτικά. Νούμερο 7. Επιστρέφουμε στη σκηνή με τους κλέφτες, γιατί μετά το μπουκέτο που έδωσε ο Dr. Strange, τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά. Θέλω να προσέξετε σε αυτή τη σκηνή πως μετά τα κλωτσομπουνίδια που ρίχνουν οι κλέφτες στον Dr. Strange, προσπαθούν για κάποιο λόγο να τον σηκώσουν πάνω και οι τρεις μαζί. Όμως στο επόμενο καρέ που τους δείχνει από μακριά, ο ένας από αυτούς βρίσκεται κάτω πεσμένος χωρίς κανένα λόγο. Νούμερο 8. Και επειδή ενός κακού μύρια έπονται, θα μείνουμε στην ίδια σκηνή, αλλά τώρα θέλω να προσέξετε την πορεία της τσάντας του Dr. Strange. Όπου όλα ξεκινούν ρίχνοντας την στο πάτωμα ο ένας από τους κλέφτες και κλωτσώντας την μακριά από τον Dr. Strange. Εμφανίζεται ο Μόρντο, τους ξυλοφορτώνει όλους και μετά από λίγο ένας από τους κλέφτες βουτάει την τσάντα και φεύγει τρέχοντας. Όμως, στο αμέσως επόμενο πλάνο που μας δείχνει από μακριά ξανά τη σκηνή της μάχης, η τσάντα βρίσκεται και πάλι μέσα στο σκηνικό. Όπου εδώ να πω πως στην αρχή της σκηνής που προσπαθούν να τον κλέψουν, δεν ζήτησε κανένα την τσάντα από τον Dr. Strange. Κατευθείαν του ζήτησαν το ρολόι. Δεν ξέρω, αλλά για μένα πρέπει να είναι οι πιο αποτυχημένοι κλέφτες ever. Νούμερο 9. Ήρθε η ώρα επιτέλους να πάμε και σε μια CGI σκηνή δράσης. Και βρισκόμαστε σε αυτή τη σκηνή όπου ο μάγος πλέον Dr. Strange αντιμετωπίζει τον Caecilius και τα τσιράκια του. Ο κακός μας λοιπόν, που κάποιος θα έλεγε ότι έχει φέρει τα πάνω κάτω στην ταινία μας, αναγκάζει τον Dr. Strange σε κάποια στιγμή να κρεμαστεί από ένα φωτιστικό. Όλα καλά θα μου πεις, Τωμά. Δεν βλέπω κάποιο λάθος. Φτωχό μου, παιδί. Εάν παίξουμε ξανά τη σκηνή και την παγώσουμε στο σωστό σημείο, θα δούμε πως αυτός εδώ δεν είναι ο Βενέδικτος. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά και στις πιο καλές οικογένειες. Νούμερο 10. Και πάμε στο τελευταίο λάθος. Δικό μου λάθος, γιατί μετά είναι και το δικό σας. Και για να ανακαλύψουμε αυτό το λάθος, θα πάμε στη σκηνή όπου ο δόκτορας ο Strange καθαρίζει τη μούρη του στις τουαλέτες του νοσοκομείου. Και αφού τον βλέπουμε ωραίο και καθαρό σε αυτήν εδώ τη σκηνή, στην αμέσως επόμενη, αφού έχει ανοίξει ένα πόρταλ και περνάει από τη μία πλευρά του και βγαίνει από την άλλη μεριά θα δούμε πως και πάλι τα αίματα έχουν επιστρέψει κανονικά στο πρόσωπό του. Εντάξει, καθαρός, δεν έβγαζε το δράμα και την μπρουταλιά που θα έπρεπε, γι' αυτό και τον ξαναλέρωσα μαζί σας. Και τώρα ήρθε η ώρα για το δικό σας λάθος. Εγώ θα παίξω μία σκηνή από την ταινία δύο φορές και θέλω εσείς να μου πείτε το λάθος που περιέχει ή τα λάθη που περιέχει. Ποτέ δεν ξέρεις.
Και όπως κάναμε και στο προηγούμενο βίντεο, η απάντηση για το ποιο λάθος βρίσκεται σε αυτή τη σκηνή θα υπάρχει στο Instagram μετά από κάποιες μέρες. Είστε έτοιμοι? Φύγαμε! Ποιο είναι το λάθος εδώ? Περιμένω τα τσακάλια μου να το βρουν. Αυτά ήταν λοιπόν τα top 10 λάθη για την ταινία Doctor Strange. Σημαντικά ή ασήμαντα, who cares, σημασία έχει ο χαβαλές. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.